Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πω. Σήμερα η μέρα είναι τόσο όμορφη και εμείς δεν έχουμε βγει καθόλου έξω. Πώς είστε, πώς είσαι ένα και μοναδικό άτομο που με βλέπεις, μιας και από ό,τι βλέπω μόνο ένας είναι μέσα. Ας χαμηλώσω λίγο από εδώ. Τι λέει, πώς είστε, τι κάνετε. Ελπίζω να είστε καλά, ωραία μέρα σήμερα. Θα ήθελα η αλήθεια είναι να βγει μια βόλτα, βέβαια είμαι τόσο κομμάτια που δούλευα από το πρωί μέχρι και πριν από μια ώρα. Ίσα ίσα πρόλαβα, έφαγα και μπήκα για το live. Αχ, βάζει και τελειώσει αυτό το έρμο καταραμένο μετρό. Αλλά είναι υπέροχη μέρα έξω, πω πω. Και μετά με βλέπω να πέφτω σε κόμμα, είναι το μόνο σίγουρο. Τι κάνετε, πώς τα πάτε, πώς περάσετε την εβδομάδα? Αυτή την εβδομάδα δεν κατάφερα να κάνω κανένα live, είναι η αλήθεια. Κυρίως λόγω δουλειάς και κούρασης, οπότε ήταν μια πολύ εξαντλητική εβδομάδα. Λοιπόν, έχουμε αφήσει το μετρό στη μέση προς το τέλος βασικά. Έχει μείνει, άλλες δύο περιοχές έχουν μείνει. Και αυτοί που είμαστε τώρα στην Τάιγκα είναι σχετικά γρήγοροι από όσο ξέρω. Δεν έχει πολλά γύρω γύρω και ψαξίματα, οπότε πάμε να το ξερευνήσουμε, να δούμε τι παίζει. Τώρα, ο στόχος, καταρχάς να δούμε ποιοι είναι μέσα τέτοια ώρα. Lemon Juices, Rubber Slayer και Carbon. Okay. Ένας από τους τρεις είστε, οι υπόλοιποι δεν φαντάζομαι τα Ghosts. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, μ' αρέσει η μουσική πάρα πολύ που παίζει, δεν ξέρω αν μπορείτε να την ακούσετε. Αλλά είναι πολύ ωραία μουσική που παίζει από πίσω. Και πάμε να δούμε τώρα τα πράγματα τι έχουν να μας προσφέρουν στο μετρό. Εν τω μεταξύ θα μπω κι εγώ, γιατί είμαι περίεργος να δω πως ακούγεται, αν ακούγεται καλά. Να ρυθμίσω λίγο τα του ήχου μου πριν να πάρω μπρος. Twitch TV, where are you my... Α, να το πρώτο. Λοιπόν, μεταδίδει ζωντανά, σε ευχαριστώ πολύ, ήταν πολύ προ. Check tech now. Καλησπέρα. Τι γίνεται, πως είμαστε? Πρώτος, πραγματικά δεν έχω λόγια. Ειλικρινά δεν έχω λόγια. Ένα ευχαριστώ είναι το λίγο το λιγότερο. Εν τω μεταξύ, για κάποιο λόγο δεν μπορώ να δω τον εαυτό μου. Τι φάση, Twitch TV. Πραγματικά εντυπωσιακό το Twitch TV. Θέλω να δω εμένα να στριμάρω. Bro, το κανάλι, πάμε. Για να ακούσω πως ακούγουμε βασικά. Μιας και... Όχι. Το κανάλι, πάμε. Για να ακούσω πως ακούμε βασικά. Μιας και... Όχι. Το κανάλι, πάμε. Για να ακούσω πως ακούμε βασικά. Μιας και... Εν τω μεταξύ είναι ένα endless loop. Νομίζω καλά είναι. Νομίζω ότι είναι υπερβολικά καλά. Η μουσική δεν ακούγεται τόσο καλά που παίζει πίσω στο background, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, γεια σας, καλησπέρα. Πάμε, ξεκινάμε και έχουμε δρόμο μπροστά μας. Γεια σου παιδί μου. Λοιπόν, έχουμε δρόμο μπροστά μας, έχουμε πολύ δρόμο. Εν τω μεταξύ, κάπου πρέπει να πάω. Από εδώ ήρθα. Τι είναι, George, πώς είσαι? Κωνσταντίνε, εσύ τι κάνεις, πώς είσαι? Α, βρε καλά στον Παναγιώτη, τσούκου τσούκου, όλα τα καλά παιδιά. Εν τω μεταξύ τώρα θα χαμηλώσω τη μουσική. Well, none of this stuff helps. The bandits have been seen in the village again. Plus, our guys caught a drifter today. This just means they need us to remind them the lesson. That's why we're here. We'll catch a couple and make some fresh scarecrows. Well, bandits, I do understand. They did terrible things here. But this new drifter doesn't look like a bandit. Perhaps he was just... Εν μεταξύ, το story. Τα παιδιά αυτά είχαν μείνει αποκλεισμένα σε ένα κάμπο όταν ξέσπασε το πυρηνικό ολοκαύτωμα και ο δάσκαλος, η δάσκαλη βγήκε από το κάμπ, τα είχαν μεγαλώσει με προοπτική να γίνουν καλοί άνθρωποι. Γι' αυτό και δεν τους σκοτώνουμε. Θα είμαστε πολύ light σε αυτό. Πραγματικά θα είμαστε υπερβολικά light σε αυτό.
fuck, δεν πρέπει να μας δει κανένας. Εν τω μεταξύ θα το παίξουμε όσο πιο stealth γίνεται. Και ανθρώποι. Τι ανθρώποι. Εν τω μεταξύ θέλω να πάω τόσο πολύ από εκεί πάνω να δω τι γίνεται. Αλλά θα είμαι πιο stealth πεθαίνεις για μότο. Θέλω πάρα πολύ να πάω εκεί πάνω. Αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν θα πάω εκεί πάνω. Θα το παίξω ninja. Ο στόχος είναι να γίνουμε να μην μας πάρει χαμπάρι κανένας. Είναι ίσως από τα πιο δύσκολα achievement που μπορεί να κάνει κάποιος στο συγκεκριμένο game. Ίσως το πιο δύσκολο από τα δύσκολα. Πάντως γερινικά παιδιά, μια χαρά τους κρεμάνε τους ανθρώπους. Ωραίοι, ωραίοι. Πολύ ειρηνικά παιδιά. Να βγούμε εκεί μέσα. Μπα. Αν σε δουν αυτοί, τίποτα δεν γίνεται κανονικά. Απλά η φάση είναι ότι πρέπει να το κάνεις stealth. Αυτό είναι το ζητούμενο στο game αυτό. Ότι πρέπει να είσαι πιο ninja και από τους ninja. Πρέπει να φτάσουμε, να σας πω που πρέπει να φτάσουμε. Κάπου εκεί πέρα πρέπει να φτάσουμε. Να δούμε τι λέει. Looks like Alyosha has survived the fall as well. At least the locals seem to be speaking of him. I should try and find him. Είδες, without alerting. Οπότε πρέπει να τον βρούμε without alerting. Και τώρα έρχεται στο μυαλό μου το τραγούδι που λέει «Είμαι νίντζα, είσαι νίντζα, θες ένα αστεράκι του νίντζα». Να, καλή ώρα κι εμείς. Δεν μας είδε ποτέ κανένας. Λοιπόν. Ωραία, την νικεδάκια. Δεν μπορούμε εδώ να κάνουμε τίποτα. Δεν έχω το σακίδιο βασικά. Φέιλ. Φέιλ. Fuck. Τώρα παιδιά, μπορεί να σας σπάσω λίγο τα ούμπαλα, αλλά θα το προσπαθήσω να είμαι όσο πιο stealthy μπορώ. Δεν γίνεται αλλιώς. Είμαι νίντζα, είσαι νίντζα, θες ένα αστεράκι του νίντζα. Ας περικυκλώσαν, αδερφή! Δεν μας είδε κανένας, ακόμα! Ου! Σκληρό! Mm-hmm.
Τι πρέπει να τραγουδάνε όλοι εδώ, τρομάζω. Αμ, τρομάζω, ρε. Alyosha, come in. We keep trying to contact you. What happened? Artyom, please, come in. Αυτό είναι φάρος υποτίθεται, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν... Οπότε, τώρα λογικά πρέπει να περάσουμε απέναντι, θαρώ. Mm-hmm. Πάντως τα κατάφερα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να τους σκοτώσω όλους. Γαμώτο. Θα ήθελα να κάνω ένα πέρασμα κάποια στιγμή από εδώ και να μην αφήσω τίποτα όρθιο, όλα γάμια τη γιόλο. Πάμε, αυτό ήταν, περνάμε. Θα είμαστε πιο σιωπηλοί και από τους σιωπηλούς. Εντάξει ρε Αρτιόμ, κρεμάστηκε. Oh, fuck. Μάλιστα, ωραία πράγματα. Πάμε τώρα, μπορούμε να πάμε. Όλο ευθεία. Θα ήθελα, η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να εξερευνήσω. Αλλά από πάρει και μπλε θα εξερευνήσω. Να φανταστώ σε οδηγούν τα μανιτάρια. Εντάξει, θέλω πραγματικά να εξερευνήσω, γαμώ την τρέλα μου. Δες εκεί, λάμπουν πικολαμπίδες. Τι γίνεται. Είναι τόσο ωραίο είναι, βασικά. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Πάμε πάνω. Τι λες τώρα. Όπω. Αχ, μπορείς να κοιμηθείς. Ωρε φίλε, αυτά είναι. Τι να εξερευνήσεις ρε, αυτό το stealth που έχει. Ναι, εντάξει, ισχύει αυτό. Δεν θα πω ψέματα σε αυτό. Πάμε πάνω. Ω, για να δούμε λίγο.
Είναι λίγο απόκοσμο, μου λέει. Οπότε κάνε προς το πρώτο objective και καλά, ναι, εντάξει, ναι. Ναι, είσαι άδικο. Σε αυτό, αδερφέ. Α, δες τώρα εκεί τι γίνεται τώρα, για παράδειγμα. Δεν θες να πας εκεί. Θα ήθελες να πας εκεί, να δεις τι γίνεται. Οπ. Κρίμα είναι να μην πας. Τι ωραίο μέρος. Ωωω. Εδώ ξηραίνουν τα ελάφια. Ουουουου. Ποια είναι πιο καλή τώρα? Το ότι πρέπει να πάρεις μόνο μία με ξεπερνά. Ναι, και εγώ αυτό λέω, διόπτρα τώρα τη μαλακίες. Οκ, δεν έχει κάτι άλλο. Οπ. Άντε, πάμε τώρα. Οπότε, να φανταστώ, εμείς θα πάμε... Εκεί πέρα θα πάμε. Μπορείς να γυρίσεις και πίσω. Άντε, πάμε εκεί. Παναγιώτο, ξεκάθαρο μ' άρεσε. Σκάτα, πάτησε ένα τέτοιο. Μαλακία. Πάτησε ένα ξύλο, ρε φίλε. Πω. Ωπ, καλησπέρα, καλησπέρα.
Τι γίνεται εδώ? Πού σου γάμισα! Αν είναι δυνατόν! Θα πω εγώ. Νίκομαι, βγες έξω. Από αυτά με τα καλύπια πραγματικά είναι. Οκ. Τρομερό. Τρομερό. Τρομεράι. Τρομερό. Από εκεί ήρθα, έτσι. Καλή φάση. Οπότε ήρθα, προσπέρασα και φεύγω. Μπράβο, συγχαρητήρια στο παιδί. Όλη καλή δουλειά. Άμα μπορούσα να δει εκεί πάνω, ε. Λες και είναι. Ου, φακ. Το βλέπω να έρχεται. Συνήθως εδώ πέρα γίνονται οι μαλακίες οι μεγάλες. Μαλάκα, με προσπερνάνε λύκια, αν είναι δυνατόν. Δεν ξέρω αν το είδατε κι εσείς. Ω, κουνέλια. Fuck. Θα μπορούσε να το πεις και thriller.
μια τάραχη εδώ. Προχωράμε. Εν τω μεταξύ, ποιο είναι το αστείο ότι κανονικά όταν παίζω τέτοια παιχνίδια είμαι από τους τύπους που παίρνει ένα όπλο και είναι fallout, ρε παιδί μου. Δηλαδή σε φάση τα καταστρέφω όλα. Υπάρχει περίπτωση να αφήσω τίποτα όρθιο? Πραγματικά δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσω τίποτα όρθιο. Είμαι από αυτούς που απλά τα καταστρέφουν όλα, ρε παιδί μου. Μπαίνω ντου. Πώς λένε οι γιούργιας όταν βάμε τα κουλούρια, κάπως έτσι. Οπότε... Λοιπόν, θα πάμε εκεί πάνω, είμαι περίεργος να δω τι γίνεται. Προφανώς και είμαι περίεργος να δω τι γίνεται. Κατά τα άλλα, εγώ θέλω να το κάνω stealth. Πάρτα. Ένα μηδέν. Γιατί εκεί πάνω, ρε παιδιά. Σήκω, βρε. Παγαλαμά. Πώς πάμε εκεί πάνω? Το μεταξύ τι πάδες έχουν κάνει, τρελό σύστημα οργάνωσης. Σκάτα. Ω, εδώ ήταν. Εν τω μεταξύ είναι τόσο ύπουλο όλο αυτό. Σε βάζουν να το πας λαό-λαό. Δεν μπορώ να μπω. Έλα τώρα. Α. Πάντως, μακράν το πιο αξιόλογο πράγμα σε όλο αυτό. Μακράν το πιο αξιόλογο πράγμα σε όλο αυτό είναι ο αναπτήρας. Okay, cool. Μάλιστα. Άμα είσαι παίκτης όμως, το έμανε πως πάμε εκεί απάνω, στην απάνω γειτονίτσα. Γαμώτο. Απλά δεν πας. Μήπως αν λες να καταφέρουμε να σκαρφαλώσουμε. Πάμε γύρω γύρω. Όχι, σηκώρθιος, σηκώρθιος. Σηκώρθιος, οπ. Εδώ είμαστε. Έλα, έλα, τα καταφέρνω. Τα φέραμε, πω πω, το μιλήσω την πόλη. Κάνεις όμως, δεν μου είπατε σήμερα πώς είστε, πώς τα περνάτε, ξεκουραστήκατε, ήταν ωραία ημέρα. Εν τω μεταξύ μου λείπουν τα όπλα μου, ρε. Πραγματικά μπορεί να είναι ωραία βαλιστρά. Να πω ψέματα ότι δεν είναι ωραία βαλιστρά. Αλλά μου λείπουν τα όπλα. Δεν έχω και το backpack. Εν τω μεταξύ να σας δείξω τώρα αν το... Βλέπετε.
Αν πας γύρω γύρω και καλά έχει καλάθι, αλλά Klein Mine. Άντε πάμε. Εν τω μεταξύ, πραγματικά Alright, let's cut the rope and take him to the camp with the first one. Hey, wait a minute. You pioneers already have one, and this is our catch. He got caught on our turf. The net is mine, so bite me. Oh yeah? Well, why did you set the trap on our turf then? Besides, you already have an intruder's backpack. I dived for the backpack, and you chickened out. Oh, I chickened out? You're pirates. You have more boats. And this one will face the forest court. Bojumoy, you're all cowards. He's an intruder, an enemy. What are you, a bandit? What did the teacher say? He said we must be different. Did you forget? Isn't your head getting a bit too big? The teacher said we have to defend ourselves first. All the rest will play. Αυτός ο teacher. Did you forget what the intruders would do here? He's an intruder too. Ρε καλά στα τα παιδιά! Όλα καλά! The court will decide if we kill you. Οπότε η αρκούδα είναι ευαίσθητη στη φωτιά, μάλιστα. Μόλις πήραμε ένα καλό hint. Δεν έχουμε όμως μολότοφ. Καμένος. Όλα καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα, αλλά πού πάμε, πρέπει να πάμε βασικά. Εκεί πέρα. Πάμε εκεί πέρα. Αχ, έχει κάτι εκεί πάνω. Μπράβο. Άντε βρε Αρτιόμ το παλικάρι μου. Εκεί κάτω. Αυτός ξεκουράζεται. Κόσμος περνάει, κόσμος πάει, κόσμος έρχεται. Κάτι έχει εκεί βέβαια. Και εκεί θα πάμε.
η αρκούδα είναι. Δεν κουνήθηκε αυτό εκεί πάνω. Κουνιέται, δεν κουνιέται. Τέλος πάντων. Λοιπόν, όλος ο σκοπός μας, της ύπαρξής μας της ίδιας, είναι να πάμε... Πού θα πάμε? Εκεί πέρα φαντάζομαι, για να δούμε. Πω, από αυτό το τελειώνει η μπαταρία τόσο γρήγορα με ξεπερνά. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να βρούμε εδώ πέρα? Μας είδε κανένας όμως, έτσι. Ωραία. Πού να πάμε τώρα με αυτόν? Πώς το ξεγελάσουμε? Θα μπορούσαμε βασικά να το ξεγελάσουμε. Έχουμε ένα και μοναδικό τενεκεδάκι. Το οποίο αν το πετούσαμε αυτό το ένα και μοναδικό τενεκεδάκι, δεν θα κάναμε τίποτα. Από ό,τι φαίνεται. Αυτό το οποίο. Έχει σκάλες, μάλιστα. Μάλιστα. Κουράστηκα, Τιόμκα. Τίποτα δεν βλέπουμε στον ορίζοντα. Ας βάλουμε λίγο μουσικούλα να ακούγεται. Αυτό. Como? This means you're dangerous. Ooh.
got greedy. Θα σε σκοτώσω. Well, shoot me. Or scram. I gotta get ready for the final exam. Tell the teacher. For the final exam. Μλάκα, πόσο γάμα το είναι αυτό, να είσαι καθηγητής και να λες στους μαθητές σου το final exam όταν πεθάνετε. Καμάτο. For a final exam. Χαμάτο. Μακράν ότι καλύτερα. Πέθανε. Μην τρε... Εν τω μεταξύ όσοι πεθαίνουν ρε φίλοι να τρέμουνε. Καημένος. Το final exam δεν ήταν και τόσο αποδοτικό τελικά. Για να δούμε. Ουφ. Μου λείψες μικρό μου σακίδιο. Bitches, accuracy. Και laser. Ξημέρωσε το μεταξύ. Εντάξει, η κοινά τύπα, ο οποίος το έκανε, το έπαιξε μέσα σε μισή ώρα, έχει περάσει όλη την πίστα και εγώ κάθε μία ώρα εδώ παιδεύομαι και ακόμα δεν έχω κάνει τίποτα. Δεν είναι κανένας, ο καημένος ο Γιτζίν. Καρφάλωση γίνεται. Πρέπει να κάνουμε μια ανίχνευση του τι γίνεται γύρω-γύρω για να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε και από πού θα ληφθούμε. Το πάρει για μπλε, θα σας πω εγώ, αλλά. Εμείς πρέπει να πάμε εκεί πέρα. Αλλά. Εκεί πέρα έχει και άλλα πράγματα όμορφα. Βασικά αυτός μαγειρεύει, οπότε έτσι το ξεχάσουμε καλύτερα.
κατά! Άντε, γεια! Νόμιζα ότι είχε σκάλα, όμως, για τον παράδεισο. Ωραίο παιχνίδι, γαμάτο παιχνίδι, αλλά το γεγονός ότι με αναγκάζει να το πάω στέλ. Δεν θέλω να παίξω στέλ. Θα πάω να τους πετσοκόψω όλους και να λέω πως τους πετσόκοψες έτσι, μάν μου. Αλλά πού. Να, το φόρτισα. Λοιπόν, θέλω να πάω εκεί πέρα, η αλήθεια να λέγεται. Αλλά σκάλα υπάρχει για να πάμε, θα πάρει και μπιλιέτ. Γαμώ την πελά μου, γαμώ. Δεν θέλω. Έκανα μαλακία, έπρεπε να κατέβω ξανά κάτω. Μπορώ να γυρίσω πίσω. Για να γυρίσω στα παλιά και τι δεν θα δεινα, μέχρι να πέσουν τα πόδια μου στο πάτωμα. Τρέλα μου. Αγκαστικά, one way ticket to the hell είναι αυτό.
Όλος κατά λάθος βγήκα στο σωστό μέρος. Αλήθεια τώρα. Οκ. Είναι λίγο περίεργο, αλλά οκ. Νυχτώνει πάλι σιγά σιγά. Εμείς θα πάμε πάνω. Πάμε. Τι κι όλοι. Να μην το ματιάξει μέχρι τώρα, καλά πάει. Α, πάλι στο ίδιο σημείο ήρθα. Πάμε εκεί πέρα ρε. Ας τα πω εκεί πάνω. Άμω το βελάμπα μου.
sorry bro, αλλά I had to, my sorry, αλλά... Ω, ευχαριστώ! Ευχαριστώ, Σμαράγδα. Τι γίνεται, καλησπέρα κιόλας. Καλησπέρα, αν και αργά... Ναι, νωρίς είναι σχετικά, μην νομίζεις. Εν τω μεταξύ, τώρα εγώ σκέφτομαι ότι θέλω να καταστρέψω τον εαυτό μου και να πάω εκεί πέρα. Αλλά πώς θα πάω... Δες πώς θα πάω. Έλα, θα πέσω να αυτοκτονήσω. Γεια σας, πέθανα. Χραχ. Is that an intruder, yes? Τι γίνεται, πώς είστε? Εν τω μεταξύ, πω, έχω κάνει σε φάση. Προσπαθώ να το πάρω stealth το έρμο, αλλά δεν μπορώ να το κάνω με τίποτα. Είναι... Τώρα τους σκοτώσω όλους! Θέλω να μην είναι τίποτα ζωντανό, τίποτα όρθιο. Απλά θέλω να κάνω ντου και να τα ξυλώσω όλα. Γίνεται, γίνεται. Δεν γίνεται. Λέει και ο... Ποιος έλεγε, ποιος το λέγε αυτό? Τι γίνεται, δεν γίνεται. Πανταλίδης. Τι κάνετε όσοι είστε, όσοι μπήκατε, όσοι ήσασταν πριν. Εν τω μεταξύ σήμερα είμαστε πολύ σιωπηλό το chat, είμαστε... Κάνω ένα τελευταίο ντου. Παπαπαπρεμάν. Άρα δεν παίζει να καταφέρω. Κάτσε λίγο από περιέργεια, μην πάω τζάμπα. Ναι, δεν είναι τρότερο ισχύα ρε. Δεν θα έχει τίποτα χρήσιμο εδώ. Μην έρχομαι τζάμπα γενικά. Να ξέρω, αδερφέ. Τίποτα. Άρα τζάμπα ήρθα, μου φαίνεται. Ωραία, ενδιαφέρον. There he is. There I am. Σκόνταψα! Εντάξει, άρα τζάμπα πάω. Δεν πρόκειται να πάω εκεί πέρα. Ούτως ή άλλως νόμιζα ότι θα είχε τίποτα χρήσιμο, αλλά τελικά. Πεταμένα λεφτά. Μεταξύ η κάμερα για κάποιο λόγο φαίνεται υπερβολικά κίτρινη. Αχ, αχ, αχ.
Το καλό είναι, επειδή είναι μικρές οι πίστες, ότι φορτώνουν σχετικά πολύ γρήγορα. Οπότε... Όχι εδώ! Δεν θέλω εδώ! Έλα τώρα, γιατί μου το κάνεις αυτό! Yes, εδώ θα... Πω, πω! Πραγματικά, με αυτό το παιχνίδι, ειλικρινά το control που έχω πάνω στο παιχνίδι είναι από μηδαμινό έως ανύπαρκτο. Βασικά, μηδαμινό και ανύπαρκτο είναι το ίδιο. Αλλά, anyway! Και όλα αυτά για να βρούμε το φίλο Αλιώσα, ο οποίος πήγε να γκομενήσει. Είναι πορτοκαλί σαν το theme του παιχνιδιού. Ναι, ισχύει! Άνετα όμως. Εν τω μεταξύ είναι η Βλές Μαράγδα. Έβλεπα εχθές τι PC θέλω να φτιάξω. Και είμαι σε φάση τι πρέπει να κάνω, να αρχίσω να βάζω λεφτά στην άκρη. Μπας και καταφέρω! Μπας και τα καταφέρω βασικά. Αχ, έβλεπα να πάρω να φτιάξω ένα υπερτούμπανο, αλλά τελικά νομίζω ότι παίζει να τη βολέψω και με πιο... Καλά μπρος, κάρφωνε εκεί. Πω πω, άμα είσαι νίτζα όμως, δεν σε πήρε κανένας χαμπάρ εδώ πέρα. Είμαι νίτζα, είσαι νίτζα, θες ένα αστεράκι του νίτζα που λέγει το τραγούδι. Τι ωραίο τραγούδι. Είσαι νίτζα, είμαι νίτζα. Κι εγώ, ναι, εδώ μεταξύ. Να σου πω, έβλεπα τα benchmark του 5 για AMD το κόβω. Το αστείο ποιο είναι, ότι ο της NVIDIA ο 10900 έχει την ίδια τιμή με το 5800 της AMD. Λοιπόν, και έβλεπα τώρα τα benchmark σε κάρτες γραφικών της All 370, 360, 370, 390. Και ο 5600, ο οποίος έχει 300 ευρώ αυτή τη στιγμή, 320 ευρώ. Ο 5800, που έχει 440 ευρώ. Και ο 5900, που έχει κοντά στα 700 στάρικα, δίνουν ακριβώς τα ίδια FPS σε όλα τα παιχνίδια. Ακριβώς τα ίδια, με μικρή διαφορά. Μερικά σκέλη στο 4K, όχι 4K, στο 1080 μάλλον, με συγχωρείς. Που δίνει ο τεράστιος, εγώ τον 7, από τα 700 στάρικα που κάνει, ρε παιδί μου. Και λέω, γιατί να παιδευτώ, εντάξει, σίγουρα 5800 είναι τούμπανο για να κάνεις edit και render και για σένα θα ήταν πολύ πιο τούμπανο. Αλλά για τη δουλειά που κάνω, για το gaming που κάνω και για τα βίντεο που editάρω, μια χαρά θα ήταν και 5600 με τα 300 ευρώ του. Οπότε, μου φαίνεται ότι θα το πάμε λαό. Εγώ σκέφτομαι, έπρεπε να πάω από κάτω. Πρέπει να πάω από πάνω. Έλα βρε γάμο μανί, με είδα από το παράθυρο. Λοιπόν, ναι, και μάλλον θα πάω για τον 5600, προς τα εκεί το κόβω, ο οποίος είναι καλό value, καλή τιμή, 3 εκατοστάρικα περίπου. Χτυπάει εξαπείρινος μεν, αλλά δεν έχει σημασία, εντάξει, και είναι και σχετικά κρύος επεξεργαστής. Ο 5800 κατεβάζει θερμοκρασίες τρελές. Ο 5900 είναι υπερτουμπανό. Βέβαια δεν πρόκειται ποτέ να τον εκμεταλλευτώ. Καλά, ναι, εντάξει, αυτό τα λεφτά που θα σου φέρνω. Εμένα αυτό που θέλω είναι αξιοπιστία σε βάθος χρόνου, να μπορώ να κάνω τη δουλειά μου, τα μαθήματά μου. Δηλαδή, εγώ δεν βγάζω λεφτά από το edit. Δηλαδή, οπότε είμαι σε φάση. Νομίζω και ο 5600 αυτή τη δουλειά μου θα την κάνει υπερτουμπανό. Εδώ την κάνει. Την κάνει ο τωρινός χωρίς να παιδεύουμε. Κοίτα, αν πάμε με βάση τα γούστα, τα γόστα μας είναι υπερβολικά καλά.
Εν τω μεταξύ αυτοί θα πρέπει να πιάσουν πάρλα για τον παπαγάλο. Αν είχα τα γούστα αυτή τη στιγμή θα έπαιρνα τον 59-50. Αλλά δεν υπάρχει χρήμα για αυτά τα γούστα. I got you now, you dirty bandit! Θέλω να ακούσω το διάλογο γάμο το τώρα. Εντάξει, ξέρω τι γίνεται. Και τώρα σκέφτομαι ότι αυτό είναι εκεί. Τώρα παίζει μαλακία με εκείνον εκεί, αλλά τέλος πάντων. Anyway. Αυτά, άμα είχα 1,5 χιλιάρικο αυτή τη στιγμή τα γούστα μου θα γίνονταν ολοκληρωτικά, αλλά πω. Το σκοπός είναι 32 GB RAM. Έχω βρει ποια θέλω. Έναν καλό επεξεργαστή, μια καλή μητρική. Έναν M2 δίσκο για να τα φορέσω όλα πάνω. Και άμα κυριλέ. Κάρτα γραφικών προς το παρόν με 1060 ανετότατα. Α, μόλις το στήκες στο παράθυρο. Το καλό είναι με τις κινητρικές των AMD ότι τουλάχιστον το κρατάνε. Ότι ρε παιδί μου, μπορείς να βάλεις καλό επεξεργαστή χωρίς να αλλάξεις μητρική. Ένα μισή λιάρκο δεν θα πει τίποτα. Έχει ολοκληρή στιχομηθεία εδώ. Δεν μπορώ να μπω μέσα. Τώρα, αν πάω και τον χτυπήσω αυτόν, ο παπαγάλος θα πει hello. Δείτε τώρα, λοιπόν, θα το κάνω, λέγα, μιέται για όλο. Μυρίζομαι και ακούω.
Πες, έλα βρε γαμό το πελάω. Η αλήθεια είναι ότι ένα χιλιάρικο θα ήταν τούμπα να το, αλλά πού. Πάρε παιδί με χιλιάρικο να τα φτιάξεις όλα. Λοιπόν, θα φτιάξουμε λίγο την τέτοια. Τα όπλα μας τώρα. Πλάκα. Εν τω μεταξύ τώρα έχω και το να βρω σπίτι σιγά σιγά να δω, λέω τώρα με το πουρθό κατευθείαν πάνω, μάνι ένα χιλιάρικο πρέπει να το έχω στην άκρη, δηλαδή γαμώ την τρέλα μου γαμώ. Αυτό, μόνο το έξοδο για το σπίτι ακριβώς είναι ένα χιλιάρικο. Πες να βάλεις ένα δύο νίκια μπροστά, κάποιοι θέλουν ένα, κάποιοι θέλουν δύο. Δεν ξέρω, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει, είμαι λίγο σε φάση ότι δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω. Σκέφτομαι μήπως πήγαινα στο σπίτι του αδερφού μου που ούτως ή άλλως είναι έτοιμο, βέβαια είναι μηχανιώνα. Εντάξει, καλό ίντερνετ έχει προς το παρόν. Να βρω μια σειρά, αλλά έχω βρει ωραία σπιτάκια μου. Το θα ψάξουμε εκεί που μου πήρε το σπίτι 24. Είχε πολύ ωραία σπίτια. Αλλά. Γι' αυτό θα το παίξω YouTuber μεγάλος και σε φάση. Α, θα σου βάλω donation goal. Χριστέ μου. Έχει πολύ τάκ αυτό. Αλλά πέρα από αυτό. Σκύψε πάνω κάτω. Σκέβη.
Βασικά είμαι ένας πειρατής. Πέθανε κόσμος εδώ πέρα. Τανικός ήταν αυτός. Μια κάμερα, τι πήρες? Πω, εν τω μεταξύ έχω αγοράσει μια παπαριά που βάζεις, δεν ξέρω, που βάζεις την κάμερα για να συνδέεται, όπως είναι το cam link της Elgato, για να το συνδέεις τέλος πάντων την κάμερα με τον υπολογιστή, ώστε κάποια στιγμή, Θεού θέλοντος και χρημάτων επιτρέποντος, να μπορέσω να κάνω, να μπορέσω να ανεβάσω λίγο την ποιότητα εδώ πέρα. Μυρολές πήρες, τι πήρες? Γεια σας, γεια σας κι εγώ. Μια παρέα είμαστε, τραγή και αγαπημένη. Κάθε μας ανακάλυψη, creative live cam. Αχ, την πήρες, την 1080. Καλή, θέλω να μου πεις αν είναι καλή, γιατί την έβλεπα ως εναλλακτική κάποια στιγμή για το τέτοιο. Ως εναλλακτική κάποια στιγμή για το... για το stream, αλλά... αν είναι και γίνεται, ναι, γιατί όχι. Δεν θα πω όχι σε αυτό, ίσα ίσα. Γιατί την ψήνω κι εγώ, αλλά δεν ξέρω, ρε γαμώ την τρέλα μου, αν είναι... όλα πιθανά. Γιατί σε φάση τι θέλω πιο πολύ για το τέτοιο, ρε γαμώ το. Θέλω να δω για δεύτερη κάμερα. Έβλεπα. Η... αυτή που έχω εγώ είναι πολύ καλή. Είναι... what the fuck. Να αρκεί. Ρε.
το μεταξύ πόσο είχε, 48, 49, 50. Γιατί αυτές αυξομειώνονται, γάμο το. Βάζουν πολύ γρήγορα τιμιά και τώρα πέσανε ξανά σε φυσιολογικά επίπεδα. Από όσο είδα τουλάχιστον. Και είχε και κάποιες άλλες, οι οποίες η αλήθεια είναι ότι δεν τις ξέρω καλά. Κάτι άγνωστες, περίεργες. Η Creative τουλάχιστον ήταν μια μάρκα από τις οποίες ήταν αρκετά γνωστή και οικία. Τα κάναμε εδώ πέρα, δηλαδή πραγματικά είπα να σας αφήσω λίγο, αλλά δεν είστε για τίποτα. Here you fucking. Τα λέω ότι τις άλλες μάρκες δεν τις ξέρα και πας πάρω κάτι με την ιδέα να μην είναι ισχύ. Να σου πω, αυτή τη στιγμή εδώ και 5 χρόνια, 6 είναι η Logitech C920. Αυτή, όχι αυτή, αυτή που έχω τώρα εγώ, αυτή εδώ, είναι η απλή κάμερα αυτή. Είναι η, μια HD720 της Microsoft. Τι παίζει να την έχω από το 2012. Σκυλή όμως, δηλαδή γράφει καλά. Αν το γυρίσω τώρα για παράδειγμα, μισό λεπτά και αυτή τη στιγμή είναι η Livecam HD. Αν το πάω, για κάποιο λόγο δεν έχω συνδέσει την κανονική μου την κάμερα. Λοιπόν, πες ότι βάζω τώρα την κανονική. Περίμενα να δεις. Πού είναι τώρα. Λοιπόν, Livecam, ναι, η HD. Η HD, ιδέες, είναι πιο φωτεινή. Είναι 1080 αυτή. Λοιπόν, κάτσε να γράψω με αυτή, αφού την έβαλα που την έβαλα. Λοιπόν, οπότε αυτή τώρα που άναψα είναι η C920. Είχε 40 κάτι ευρώ, 45 ευρώ. Μετά την κρίση, με τον κοροναϊό πήγε στα 100+. Ξεφτιλίζει ο λέει, αλλά... Πάντως η αλήθεια είναι ότι οι κάμερες έχουν μείνει πολύ στάσιμες. Πάνω, εν τω μεταξύ θα το βάλω σε μαλακία τώρα. Θα βάλουμε άλλο βλέτιο. Πάρουμε αυτό. Και φύγουμε προς τα πίσω. Τζάμπα γυρνάω τώρα εδώ πέρα. Αχ, πάει και σήμερα η μέρα. Τζάμπα πήγε έτσι. Χάθηκε τελείως. Εν τω μεταξύ το βλέπω να τις ξαναπαίζω. Η μουσική από το παιχνίδι ή η μουσική η δικιά μου. Ελπίζω καλή να είναι. Το μόνο που μπορούμε να βρούμε σε δωρεάν. Έλα μπτε, όλοι είναι εξαφανιζόλοι σήμερα.
μόνη σου μιλάς με μένα. Αλλά εντάξει, οι άλλοι είναι σε φάση, οκ. Okay. Πόσοι έχει, 6-7 άτομα, σήμερα είμαστε υπερβολικά χαλαρά θα έλεγα. Μας εγκαταλείψαν σήμερα. Αλλά όχι, εντάξει, όλοι είναι σιωπηλοί οι ακροατές. Άρα ξαναπάμε πάλι μέσα στα δέντρα. Πάμε ένας φαγός. Άρα άγγελε. Ωραίος. Έκανες ένα καφέ. Καλά κάνεις αγόρι, πώς πας. Καιρό έχουμε το πούμε. Πάρα πολύ καιρό, όχι απλά καιρό. Άπειρο καιρό. Λοιπόν, ο στόχος μας είναι να περάσουμε από τώρα από αυτούς χωρίς να μας κάνουν. Χωρίς να μας ιδιούν. Fuck. Γαμώ το με είδανε. You bitch. Stealth, αυτή η μάστιγα έχω να πω. Πραγματικά αυτή η μάστιγα, stealth. Για πες η οθόνη τι λέει παρεπιπτόντως, πως είναι. Εν τω μεταξύ είμαι και εγώ σε φάση προσπαθώ τώρα να ξεφορτωθώ ό,τι σαβούρα έχω από κονσόλες, από παπαριές, από εδώ από εκεί, να μαζέψω τη λεφτά, να φτιάξω το PC και κάποια στιγμή να πάρω και μια καλή οθόνη, να είναι όλο πακέτο μαζί. Αν και η αλήθεια είναι ότι οι δύο με βολεύουνε, αλλά εντάξει, γούστα είναι αυτά, θα πω την αλήθεια. Στραβώθηκες με την οθόνη τόσο καλά. Τόσο καλή. Αλλά αν πεις, τι είναι, μέχρι πόσο βγάζει, είναι 4K, δεν θα είναι. Εγώ είμαι πολύ καλά, πιο μεγάλη θα ήταν η προβολή. Και δεν έχω και το χαζό. Πω πω ναι, αυτό η αλήθεια είναι ότι είναι μεγάλη υπόθεση. Έλα βρε, there is the beach λέει. Συγχωρείτε, γιατί σκοτώνουν τα παιδιά. Αλήτες. Τι γίνεται εδώ ρε. Ήταν που θα το παίρνω στέλ. Άντε ωραία. Λοιπόν και τώρα πάμε για αρκούδες. Κάνουμε το προκροσκό. Εδώ μεταξύ βασικά αυτό σκεφτόμουν ότι θα είναι το γαμάτο να παίζεις ή να κάνεις οτιδήποτε ρε παιδί μου και να είναι όλα μπροστά έτσι όμορφα. Πήραμε πράγματα. Τι λες τώρα. Θα
achievement δεν θα το πάρουμε, αλλά δεν πειράζει. Flying Mantis. Δεν πρόκειται να το παίξουμε stealth ποτέ όμως. Υπάρχει και δεν το stealth εδώ. Το stealth μας τέλειωσε. Όχι, δεν hiding, εδώ εμπρό. Εδώ, είναι ένα playlist, λέγεται low hi-fi, όχι, είναι hip hop της τέτοιας. Στο το λένε αυτή, ρε. Ναι. Του λέγεται stream beats, πώς λέγεται το στο Spotify, το playlist. Πολύ καλό. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο ταιριάζει με όλο αυτό που παίζω, αλλά ας πούμε ότι κάπως θα ταιριάζει, νομίζω. Σκραφαλάζεις, σκραφαλάζεις για τους πετύχεις. Μέσα στις περιμέντρα, όλα τα παιδιά, Хорошо! Дай! Έλα βρε, μπόνιδες! Ο Άγγελος ήταν μαθητής μου. Βέβαια, αλήθεια, με μένα δεν πρόκοψε πολύ. Όχι ότι ήμουν κακός καθηγητής, θέλω να ελπίζω. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι τουλάχιστον... να υποδεχτεί ποιο, τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, τι εννοείς? Αχ, να με υποδεχτείς τι? Είμαι νίντζο, είσαι νίντζο. Φες ένα στεράκι του νίντζο. Άγγελε, πες ήμουν καλός καθηγητής. Ήσουν ικανοποιημένος. Βέβαια, Άγγελε, ας μην κοροϊδευόμαστε. Τεμπελόσκυλο, ήσουν και δεν διάβαζες, αλλά δεν πειράζει. Ρόστιτ, από τον καθηγητή σου. Χάλια, δεν είπα ότι ήσουν χάλια. Ότι δεν κάθε σχολείο ήσουν καθόλου, είπα. Πιο, από τους λίγους μεγάλους τουρίστες. Αλλά να πεις, ξέρεις κάτι, η φάση είναι, θυμάσαι, της έλεγα ότι το θέμα είναι να βρεις κάτι να σ' αρέσει και να το κάνεις. Δηλαδή, αυτό που ελπίζω τουλάχιστον είναι ότι αυτό που διάλεξες μάλλον τώρα είναι κάτι που σε ευχαριστεί και σ' αρέσει. Και ελπίζω να σ' αρέσει και να σε γεμίζει. Στα έλεγα και τότε, δεν θα γίνουμε όλοι καθηγητές, ούτε όλοι οι επιστήμονες, προς Θεό. Αρκεί να βρεις κάτι που σε γεμίζει και να ασχοληθείς με αυτό. Γι' αυτό δεν είχες καθηγητή. Αν και είναι καλός άκτος. Έλα εδώ βρε. Εσύ φίλε. Τι είναι αυτά? Αυτό είναι το ζητούμενο, να σ' αρέσει. Βρε, γεια σας! Γεια σας και σας! You fucker, λέει! Έχει κι άλλο. Take this, λέει, ρε! Ah!
είναι ρε. Παίζει να άφησε το δικό μου τόπλο. Αν είναι εδώ, το παράτησε. Ωραίος. Παρακολούθως όντως η μουσική παρά είναι καλή. Σε πάθα ψακός. Πάς τα ψακώς πάντως. Οι γονείς τι κάνουν παρεμπιπτόντως στους άγγελε. Ε, θα κάνουμε push-ups. Να δούμε τι πάει να πει γυμναστική. Κάνουμε push-ups. Τι και πάνω. Μπα όταν ήρθα να σε σώσω δε. Όταν είχα έρθει να σε σώσω δε τώρα. Πήρα κάρμα. For saving us, stranger. Αναβαθμίσεις, να φτιάξω το PC πρέπει, αυτό τώρα παίζω από το PlayStation. Πω, μπρο. Δες τη μάσκα έφτιαξε. Από δικούς, καλή φάση. Θες σαν αναπτήρα να κεράσω τσιγάρο. Έλα. Έλα, δε θες. Εγώ. Α, ιδέα. Τι, πες μου. Στυλ τι. Μαξ, στυλ. Could
Αυτό ότι ανοίγουν οι διαλόγους μόνο και μόνο είναι άπτυξη αναπτύρου μπροστά τους με ξεπερνά. Για πες. Αλήθεια. Σνατοκοπόλεμο. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν πειράζει παιδί μου, σε συγχωρώ. Από το σύλλογο καθηγητών θα την περάσει τη χρονιά. Να μη σπίταξα θεός. Πάντως είχε γαμάτο. Που λέγει ο άλλος, όταν είναι να πεθάνεις είναι το final exam. Πόσο θεϊκό, πραγματικά. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι. The final exam. Εντάξει, τα είπαμε. Να είσαι καλά, μπρο. Γεια, τα λέμε. Καημένε μου, φίλε. Άντε, γεια σας, γεια σας. Ιδέες. Όταν βγάζει αυτή τη λάμψη, όταν βγάζει αυτό το ότι και καλά φεύγουν τα πάντα, ένα πράγμα μόνο σημαίνει ότι πήραμε καλό κάρμα για το καλό τέλος. Είναι καλό αυτό. Πες μου, τι έπαθες. Οπ, τελείωσε. Πείτε μας, τι θα θέλατε. Εσείς από πού είστε. Εδώ. Όλα καλά. Καπνίζετε, θέλετε. Θέλω να αποφάρει γι' αυτός. Πάμε μέσα εδώ. Αυτά δεν θα περνούσε. Έλα μου λέει, εντάξει, εκεί. Αυτός εκεί έξω έχει το feeling. Και αφού έχει το feeling, πού πήγαν, σαπίσαν τα πτώματα, τα έφεγε η αρκούδα, τι έγινε παιδιά. Ας φτιάξω τα απλά μου όλα, εντάξει. Οπ! Πέταξα τη βαλίστρα, δεν είναι δυνατόν. Τι έκανα. Ωρε φίλε, πέταξα τη βαλίστρα. Πα 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 πα. Όποιος δεν έχει μυαλό, έχει ποδάρια λένε στο χωριό. Τι ηλίθιος. Εντάξει, πρόσεξε τώρα έτσι. Αυτό είναι ένα απλό πιστολάκι. Ξαφνικά το πιστολάκι θα γίνει αυτό. Fuck! Καλά, δεν νομίζω ότι θα βοηθάσει κάτι ιδιαίτερο αυτό. Ας βάλω αυτό. Μπούμπο. Τέσσερα τέτοια παλάκα του πάνε. Αυτό. Από εδώ ήρθαμε, έτσι. Και μάλλον νοικάζω ότι πρέπει να πάμε εκεί πάνω κάπως. Αλλά πώς πάμε εκεί πάνω. Ότι, από πού. Ναι, έχει πάνω δρόμο προφανώς. Μην μου πεις τώρα πρέπει να κάνω τον κύκλο πάλι, δεν μπορώ.
Έδυναμε. Πειρατικό, Captain Jim. Λοιπόν, το πότε... Μάλλον πρέπει να πάμε εκεί πάνω, αλλά κάπου πρέπει να ανεβούμε. Παρεμπιπτόντως, ωραία μουσικούλα από πίσω. Δεν ξέρω, αλλά... Αν την ακούτε εσείς καλά, τη μουσική τώρα, για να την ακούτε γενικά, δεν ξέρω. Αλλά η μουσική είναι γαμάτη. Προσωπικά μου αρέσει αρκετά. Και έχει το καλό ότι δεν έχει copyrights, οπότε είναι τίμια. Το μεταξύ, είμαι στην δεύτερη ώρα σχεδόν που ασχολούμαι με αυτό. Και εδώ, ωραία. Λοιπόν, είμαι στη δεύτερη ώρα που ασχολούμαι με αυτό. Και σας έλεγα και στην αρχή όσοι ήσασταν, ότι έβλεπα ένα τυπά ο οποίος το έπαιξε, έβγαλε όλη την πίστα στο stealth, την έβγαλε μέσα σε 30 λεπτά και λέω, ρε φίλε, τι έγινε, τι έχω κάνει λάθος. Όπο, κάτσε, τώρα θα παίξουμε, ας προετοιμαστούμε λίγο. Μπορώ να κάνω μόνο το φυσικά και δεν μπορώ να κάνω μόνο το. Ετοιμαστείτε. Πολύ χαμπάδα. Μαλάκα, τι γίνεται. Λες, δεν έχει τίποτα κρυμμένα και δεν το βρίσκω. Ευχαριστώ σε αυτήν την Παναγία, δεν μου αρέσει το περιβάλλον. Πάμε και εκκλησία, θα αργήσουμε. Ω, γεια σας κι εσείς. Άνοιξε τα, ε. Από εδώ μέσα. Οπ! Όσου γαμίσω! Πώς πήγες εσύ! Έλα μπτε, δεν σκεπέζω souls. Τρέχα, τρέχα, τρέχα. Το βλέπω ρε πούστη. Άσου γαμίσω. Τρέχα, τρέχα, Κωστάκη, γυναία, τρέχα, Κωστάκη. Σου γαμίσω. Έλα ρε πούστη! Φτάσε με να ζήσω, μη σου ξεσκίσω την ψυχή. Είναι από πίσω. Δεν ψοφάς μωρέ γάμο το σπίτι σου.
Είσαι από πίσω, το ξέρα. Πού είσαι? Φεύγα! Είναι δύσκολα τα πράγματα, κότσο. Κουράστηκε. Έλα γάμο τον πελά σου. Αυτό ήτανε. Τα κατάφερα. Φακ. Παιδιά. Τα κατάφερα. Αυτό ήταν δηλαδή. Τι να πεις. Αυτά είναι. Master of the forest, bitches! Άντε γεια! Μουσικούλα τέλειος, τι είναι? Παύση. Αρκούδα που φύγηκε. Κάπου πρέπει να έχει τρύπα στον τοίχο αυτή. Τρέχοντας. Το βόρειο Σέλλας είναι αυτό. Μας κλάσουν και οι αρκούδες. Ωραία. Εν τω μεταξύ για κάποιο λόγο. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο, αυτό είναι το αστείο. Για κάποιο λόγο φτερνίζουμε πολύ συχνά τώρα τελευταία. Δεν ξέρω τι παίζει, αλλά. Μάλλον πρέπει να ανεβούμε πάλι εκεί πάνω. Άντε, πάμε. Χαχαχα. Το ξέρα όμως. Επιτέλους. Εκρηκτικά βέλη. Γαμάτο.
Πόπο, πόσο ωραίο είναι αυτό, μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν τρομερό όπλο. Αμάτι, για close combat είναι θεϊκό. Τονάκι με βενζίνη. Freeze, Drifter. So we meet again, though I bet you don't remember. Το σκεφτόμουν πριν, εν βασικά. My name is Olga, by the way. Was it you fighting the master of the forest? Boss. Our hunters had been staying away from him for years. Hunter of the forest. Damn it! Sorry, teacher. The locks are all rusted. Τώρα και μόνος μου. Your friend Alyosha is already at the dam. He said your colonel won't wait, so you don't have much time. Sorry, I can't take you. At today's council session, the pirates need to attack your train, but they have no right to even call one without being present. As usual, I need to go and sort this out. But I have a few minutes to give you some directions. You need a boat to get to the dam. And our pirates keep all the boats at their swamp camp. They are not the sharing kind. But that's no reason to attack. Nobody wants bloodshed. So just stay out of their sight. Take the road to the barricade. Go down to the swamp and find the dock. That's where Alyosha and I took the boat from. Teacher, forgive me. There are some left, but be careful. Ωραίο μέρος. Well, drink πολύ ωραίο μέρος. Take care. And don't make me sorry. Σκοτώνασαι, sorry κιόλας. Tell Alyosha I said hi. I'll stay a bit longer to tend to the grave of the teacher. Ποιος είναι ο δάσκαλος? Ότι έμεινε από αυτόν τον πίσω. Decided to relax a bit because of you. Να κεράσω εδώ! Οπ! Μωρέ να το πας! Αλήθεια τώρα! Πω πω κι αυτή πάρλα! Taught us how to survive in the forest. If not for him, we'd all be long dead. So the girls used to come here every day. And the boys still make it from time to time. Even Roman does visit, though it was because of him that the teacher left back then. Καλά. Most of us went on a trip down the river. There were just a few people left on duty at the camp. Ωραίο σπίτι θα το είχε ο δάσκαλος. Κι εγώ θα μείνω εδώ. The bandits didn't even try covering their tracks. Boys waited till they all got drunk in their camp and shot them with bows. Then Roman knifed the wounded like they were deer. The teacher just said,
anything at all. They understood what he meant anyway. Can't, can pass. Come morning, he was gone to this church. At first, he wouldn't speak to anyone, but us girls kept checking up on him just to bring him some berries or ask for advice. And gradually, he started speaking to us. Still, he was like a different man, so distant. Can? Can? How much peace? He never talked to the older boys anymore, though he'd reply to their letters. And to the rest of us who'd keep visiting him, he would always say we had to become their conscience, keep them from becoming monsters. But how do we do that? And they didn't stop at that either. Started calling themselves pirates, made the flooded lumber mill in the swamp their private HQ. Then they started hanging bandits from the posts, calling them knights. One day they took about 10 bandits alive and used them to test all the boys. Made them kill the bastards. None of ours could do it. And they all got called cowards for that. And then got ostracized. That's how the pioneers came to be. Of course, they all calmed down by now. They're talking to each other at least. But back then, only Luda and I could speak for the teacher at the constant meetings. Isn't Kala? In the end, Luda and a few boys just couldn't take it anymore and left. I wonder if they found a better place to live. I still keep checking the radio, hoping to hear from them. Let's throw on the radio. Και εσύ όλα καλά? Πώς αισθάνεσαι? Όχι. The teacher hoped too, but that hope didn't last long. They left in July, and in September he shot himself. That seems to get through to Roman. He got caught. Some of the elder guys went over to the pioneers. After all, the important thing is that we stay together. So now I have an important voice at the council. Cause I can kick ass if they don't listen. Shit. And not just because they're not supposed to hurt girls. A fair fight is a fair fight. Thing is, the only one I lost to in a fair fight was Roman. And even then, I gave him a blue eye he had to wear for a week. That earned his respect. The one I had the most trouble with was the Edmund. He was Roman's right-hand man. Wouldn't leave the lumber mill no matter what. Kept saying we must defend it if we don't want the mutants to eat the whole valley. But the radiation levels kept climbing there. Roman checked it with the counter himself. So at one council meeting, Roman and our instructors had everyone vote against the enemy. And the pirates went on to build a new fort near the shore, where it's still okay to stay. The admiral would have none of that. So he and his most hardcore flunkies stayed at the mill. I never heard from them again. Radiation's not to be played with. The teacher didn't warn us all for nothing. So now, without the admiral, there is nobody who dare give me any trouble in the council. I'll put a leash on them tonight, all right. Don't you worry. I just need some time to gather my thoughts. I don't like all this people. You can listen to the teacher's diary if you like. He kept recording it, as if he knew. Yes, I must have heard it 100 times already, and still, we let him down. We really did. Έχει δρόμο, ας κάνουμε κανένα τσιγάρο γιατί πράγματα. Θα πεις τίποτα άλλο.
θέλω εδώ να δω. Πάμε λίγο πάνω. Δεν έχω καθαρίσει ακόμα το δω. Φεύγεις Αγγέλα, έγινε ρε. Καλή συνέχεια ρε. Οπότε κανένας όμως. Και εκεί θα πάμε. Και εκεί θα πάμε. Με τα λόγια του δασκάλου. My life, and what did that result in?
a society of shut-ins who only respect strength and are no less cruel than the bandits they fight. Yes, some of them kept their purity, shrugged off the bad influence, and ended up leaving. I gave them all the fuel I had. But how few they were, most changed. Could it be that in this world that routinely changes even the harmless animals into nightmarish freaks? Mankind simply has no future. What is there to hope for? What's the point of even going through the motions anymore? Έχασε κάθε ελπίδα. Πραγματικά, εντάξει. Well, at tonight's council session, I'm going to remind them all what the teacher thought in the end. I'll give them a piece of my mind. Κυριολεκτικά και μετά. Did the teacher save us all so that they could just attack this? Defending ourselves is one thing. But attacking, they can deny it. And we'll have to stand down. Those who have been. Oh, boys. Προσπάθησε ο άνθρωπος, αλλά. Ποιοι μαθητές ακούν τους δασκάλους τους, κανένας. Κλάδο, όχι να γλυκάς και καλή. Α, πέρα από αυτό. Κρίμα, 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 ήταν καλός αυτός. Κουλουράκια. Τεχνικάκια. Να, έλα, καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα κι εμείς. Οπότε, πάμε, κουπανάμε και δρόμο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το παιχνίδι δεν είναι και για πολλές ανταμοιβές. Εντάξει, τα κρύβει τα πράγματά του, αλλά μέχρι ένα σημείο. Δεν είναι ότι έχει και τα άπειρα να κρύψει εκεί μέσα. Thank you.
έτσι. Άμα το πάτω πάει. Σταμάτω και μπορείς και γυρνάς και από εδώ. Από εδώ φαίνεται αρκετά καθαρή, από ότι εμείς θα προσπαθήσουμε πάνω. Έχει κάποια σημασία? Είμαι τόσο σίγουρος αν έχει καμία σημασία ιδιαίτερη.
Okay. Cool. Εκεί είναι οι πειρατές. Thank you.
ευχαριστητός δεν μπορούμε να κάνουμε από μένα. Δεν το πούμε. Εμείς όμως, επειδή είμαστε και άνθρωποι που μας αρέσουν τις ερευνήσεις. Βέβαια, δηλαδή πραγματικά ο παντού λάκκος και τρύπα. Έλα γαμό. Δηλαδή πραγματικά κάπου που πάθεις. Ό,τι να είναι ρε Κούστη, πραγματικά ό,τι να είναι. Αχ Θεέ μου, δεν πιστεύω αυτό το πράγμα, δηλαδή πραγματικά. Σε λέει, έχει αυτό το μανιτάρι εκεί, για να το έχει εκεί πρέπει να πατήσεις, να πας να ψάξεις. Πώς το λατρεύω αυτό το game. Καλό το άτιμο, χρυσό, αλλά είναι πραγματικά το όχι, από τα χειρότερα level. Και level design και... Ταμένα λεφτά. Σου λέει πήγαινε από εκεί κάτι. Δεν θα πω ρε φίλε. Τώρα προσπαθείς να βάζεις μπροστά τη βάρκα και δεν πάει ρε φίλε. Δεν πάει το μπουρδελανί, είναι δυνατόν. Μαλάκα κάπου, όπα ρε, πραγματικά. Κλάνκι as fuck. Μπα, πριν με είδαμε στα σκοτάδια και δεν με βλέπουν τώρα. Είδαμε, ανάμεσα στο φακό μου.
Σκοτώ με, σκοτώστε με. Αχ, αυτό το game με ρωστένει. Λογικά κάπου θα σταματήσω εδώ, πω. Θέλει ολόκληρη διαδικασία. Εν τω μεταξύ, πώς μπορεί αυτός ότι πας και το πέρασε σε μισή ώρα. Ας μου πει ένας άνθρωπος πώς το έκανε σε μισή ώρα. Δηλαδή, πώς γένεν. Δηλαδή, γαμώ τον πελά μου, τα λόγω μου. Ω, δεν είναι διαμόνο. Τρελά loading times. Τι ώρα πήγε. Αυτά και με αυτά πήγε 8 παρά. Μπράβο. Άμα είσαι καλός. Just need to open the gate. Okay. Πάντα έχουμε δρόμο μπροστά μας. Τη βάρκα μου μέσα για βάρκα. Ρε φίλε καταραμένε. Πραγματικά.
Απίστευτο! Λοιπόν, έχουμε δρόμο πολύ μπροστά μας από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, παιδάκια, εγώ κάποτε θα σας αφήσω. Αχ, θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Λογικά, ελπίζω μες την εβδομάδα, αν βρούμε χρόνο, να περνάτε καλά. Αύριο λογικά το απόγευμα κατά τις 5 ώρα εκτός απρόπτου έχουμε live περιβλίων. Θα δω τι θα κάνουμε. Ακόμα δεν έχω σκεφτεί τίποτα, είναι αλήθεια λόγω δουλειάς. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο. Όσοι μπείτε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα μέχρι τώρα. Πήγε ένα τριωράκι, χτυπήσαμε άνετα. Λοιπόν, αυτός ο Αρτιόμκα καλά τα πάει, αλλά μέχρι να πάει μας βγαίνει ψυχή. Οπότε, λοιπόν, μάγκες, τα λέμε αύριο. Είσαι standby. Καλό βραδάκι. Bye bye σε όλους. Thank you.